Σήμερα ήταν όλοι εκεί. Το κατάστημα χαλιών του δημοσίου άνοιξε τις πόρτες του και οι εργαζόμενοι σε αυτό ήταν άπαντες στο πόστο τους. Πελάτες βέβαια μπορεί να μην μπήκαν μέσα, ωστόσο πιστοί στο καθήκον τους έσπευσαν να διαψεύσουν τις κακές γλώσσες που έκαναν λόγο για ανύπαρκτο ωράριο του καταστήματος. Έπρεπε να κλείσει ο παλιός οργανισμός, να ανοίξει ο καινούργιος οργανισμός με καινούργια αφημία, καινούργια τιμολόγια κτλ. Αυτό ήταν φυσιολογικό να κρατήσει κάποιες ορισμένες ημέρες. Έγινε λοιπόν μια απορροφή στο καταστημά μας. Το καταστημά μας έκλεισε ακριβώς μετά τα Χριστούγεννα. Οι εργαζόμενοι της οικοτεχνίας πέρασαν σήμερα στην αντεπίθεση, απαντώντας σε όσα ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες περί ζημιογόνου επιχείρησης για το ελληνικό δημόσιο, τονίζοντας παράλληλα τον προνοιακό χαρακτήρα της επιχείρησης. Το Υπουργείο Υγείας είναι Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, γιατί πολλοί κόσμος το ξεχνάει. Εμείς κάνουμε πρόνοια. Είναι κάποια κομμάτια έχουμε εδώ στο μαγαζί μας τα οποία κατασκευάζονται από τον οργανισμό. Δεν αγοράζονται και μεταπολούνται, με σκοπό να βοηθήσει τις γυναίκες στην επαρχία. Καλή η συνέχιση της παράδοσης, αλλά σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, το ελληνικό δημόσιο μπαίνει μέσα ετησίως σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ. Για σχεδόν 50 χρόνια τώρα, η οικοτεχνία αποτελεί μέρος του δημοσίου, με τους περισσότερους υπαλλήλους της να πολλούν χαλιά για περισσότερα από 20 χρόνια. Είναι πολύ περίεργο να εργάζονται, να αμείβονται από το δημόσιο, ναι, και να. Είναι περίεργο. Δεν είναι σωστό. Κατά τη γνώμη μου, τι δουλειά έχει το Υπουργείο Υγείας? Στόχος ήταν όταν δημιουργήθηκε πριν 50 χρόνια να ενισχύσει ευάλωτες ομάδες. Συγκεκριμένα τότε η ομάδα στόχος ήταν οι γυναίκες, οι άνεργες σε παραμεθόριες περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι δεν εξυγχρονίστηκε στα χρόνια τα επόμενα ως ομάδα στόχος και ως πρακτική. Με την οικοτεχνία να έχει μείνει πίσω σε μια άλλη εποχή, είναι να αναρωτιέται κανείς πως την περίοδο οικονομικής δυσπραγίας που διανύουμε θα μπορέσει να ανταγωνιστεί τις επιχειρήσεις του κλάδου. Πόσο μάλλον όταν τόσο οι τιμές όσο και η ποιότητα των ελληνικών χαλιών ουδέ μία σχέση έχουν με τα εισαγόμενα. Το κόστος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ίδιο με τα χαλιά τα οποία εισάγονται στην Ελλάδα και τα οποία βεβαίως αν τα εξετάσει κανείς από την πλευρά την τεχνολογική έχουν περισσότερους κόμβους, καθιστούν τα σχέδια πιο ευδιάκριτα και σαφώς η προτίμηση του κοινού έχει πέσει σε αυτά τα χαλιά και όχι στα ελληνικής οικοτεχνίας, γιατί είναι μια περασμένη μόδα στην αγορά του χαλιού. Κόντρα των εργαζόμενων της οικοτεχνίας και του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου, μετά τα όσα ανακάλυψε ο τελευταίος για τα οικονομικά της επιχείρησης, φαίνεται πως μόλις άρχισε. Το μόνο σίγουρο είναι πως τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνουμε θειασότες πολλών ακόμα επεισοδίων της περίεργης αυτής μάχης.